Έφτασε η στιγμή οι Άι Βασίλειδες που επί 9 συναπτά έπηξε γίνονταν στους δρόμους των Χανίων βάφοντας τους κόκκινους για να στείλουν μηνύματα αλληλεγγύης στα παιδιά προνοιακών ιδρυμάτων και σωματείων να μοιράσουν τα δώρα τους από το σπίτι. Το 10ο Σανταράν δεν θα έχει παλμό, χρώμα και ζωντανές παρουσίες, φιλοδοξεί όμως να έχει διαδικτυακές συμμετοχές και αφετηρία την αγάπη. Θέλουμε το Σανταράν να γίνει ένα σύνθημα προσφοράς, ένα σύνθημα αγάπης περισσότερο. Τόσα χρόνια μας έχει προσφέρει χαρά, μας έχει προσφέρει ικανοποίηση, μας έχει προσφέρει κέφι και ενθουσιασμό. Τώρα ζητάει κάτι λιγότερο, ζητάει όμως κάτι πιο ουσιαστικό. Ζητάει να πιάσουμε το χέρι ένας του άλλου και να σταθούμε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή παρέα. Η πανδημία αναγκάζει τους διοργανωτές του Σανταράν να το προσαρμόσουν στις νέες συνθήκες. Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, χανιώτες καλλιτέχνες και η διάθεση των εθελοντών να προσφέρουν, έστω και αντιθούν για να στηθούν μπροστά από μια οθόνη, θα είναι τα στοιχεία της φετινής διοργάνωσης. Καταρχήν θα υπάρξει ένας τρόπος επικοινωνίας και ένα πενταψήφιο νούμερο το οποίο θα δίνει την ευκαιρία να χρηματοδοτήσουμε το Σανταράν και τις δράσεις του. Θα υπάρχει μια μεγάλη εκδήλωση που θα γίνει στις 26 Δεκεμβρίου, προσαρμοσμένη φυσικά στις τωρινές συνθήκες. Θα είναι μια διαδικτυακή προφανώς εκδήλωση, με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών που έχουν μέχρι τώρα συνδράμει την διοργάνωση. Και ταυτόχρονα θα ενδυναμώσουμε τον κάθε χανιώτη, την κάθε χανιώτησα και κάθε φίλο μας από όλη την Ελλάδα, έστω και για μια μέρα να ντυθεί Άγιος Βασίλης. Στόχος είναι μια μεγάλη νοερή αγκαλιά για το ΚΙΦΑΠ Μεγαλόχαρη, το ΚΙΦΑΜΕΑ, την ΕΛΕΠΑΠ, το Σύλλογο Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης Παιδιών και Ενηλίκων με Νεοπλασία Ορίζοντας. Σε συνεργασία με το Σωματείο του Σανταράν και τα οφειλούμενα σωματεία, ο Δήμος Χανίων έχει αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες προκειμένου να υλοποιηθεί, να μην χαθεί η ευκαιρία που έχουμε μέσα από μια γιορτή να στηρίξουμε αυτές τις ομάδες των ανθρώπων. Κάπως έτσι ο Άι Βασίλης πάλι θα έρθει. Κυρίως γιατί φέτος παιδιά και ενήλικες τον έχουν περισσότερο ανάγκη από ποτέ.